αποχώρησε από το τερέν. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό λοιπόν με τον Μίλαν Τόμιτς που ξεκινάει ως οργανωτής του παιχνιδιού, ως playmaker δηλαδή, του Μαρκάρη Βεγκαδάκης. Ο Φόρντ έχει αναλάβει τον Ρόμπινσον. Θα υπάρξει αλληλεξόντωση των δύο Αμερικανών. Ο Ρόμπινσον το πρώτο σου τριών πόντων στο σίδερο. Τώρα ψάχνει την διείσδυση, δεν τη βρίσκει. Γυρίζει έξω στον Τόμιτς. Ξανά Ρόμπινσον. Τάρλατς. Ντε Μιγκέλ, ακίνδυνος εκεί μακριά από το καλάθι. Ο Ρόμπινσον για τον Τόμιτς. Κυλούν τα δευτερόλεπτα. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να βιαστεί να κάνει επίθεση εντός χρόνου. Ο Παπα-Νικολάου που δέχτηκε την όχι άσχημη πάσα του Τάρλατς έκανε βήματα μέσα στην ρακέτα. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα του αγώνα έχει δύο χαμένες επιθέσεις. Το λάθος από τον Μίκ που δεν συγκράτησε την μπάλα. Ο Παπα-Νικολάου δεν πήγε όσο γρήγορα θα έπρεπε στον εφηβιασμό, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Οκανσέ. Το πρώτο φάουλ του αγώνα από τον Γάλλο που έχει παίζει για δεύτερη χρονιά έφετος στο Περιστέρι. Τόμιτς. Μαρκάρει πάντα ο Καγκαουδάκης. Ο Παπα-Νικολάου μακριά από το καλάθι. Ο Ντε Μιγκέλ άσχημη πάσα με κατεύθυνση τον Τάρλατς, η μπάλα όμως και πάλι εκτός τερέν για τους ερυθρόλευκους. Στην επαναφορά τώρα από τον Παπα-Νικολάου, Ντε Μιγκέλ. Ρόμπινσον για τον Τόμιτς. Ντε Μιγκέλ. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, τελικά θα τη συγκρατήσει, μια πάσα απελπισίας. Αλλά ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων έχει εκπνεύσει πριν σημειωθεί η παράβαση μπρος πίσω που δεν νομίζω ότι υπήρχε καθώς μεσολάβησαν τα χέρια του Φόρτ. 18 και 25 πριν από το τέλος του ημιχρόνου δεν υπάρχει σκορ, 0-0 είναι ακόμα. Φόρτ υποπίεση, rebound από τον Τάρλατς και από εκεί στον Ρόμπινσον. Πάντα Ρόμπινσον. Είναι σαφές ότι και οι δύο ομάδες θα ρίξουν πολύ μεγάλο βάρος στην ατομική τους προσπάθεια. Εδώ ο Ντε Μιγκέλ έβγαλε τον Τάρλατς τέτα-τέτ με το καλάθι. Και έτσι έχουμε το 2-0 μετά αφού συμπληρώθηκαν 2 λεπτά αγώνα. Γκαγκαουδάκης. Φορ με αντίπαλο τον Τόμιτς. Η μπάλα εκτός τερέν και πάλι για το Περιστέρι. Περιστέρι που έχει 16 δεύτερα στη διάθεσή του για να εκδηλώσει επίθεση. Ο Τσαρτσαρίς για τον Οκανσέ. Ξανά Τσαρτσαρίς, ο Οκανσέ. Βρίσκει ένα ελεύθερο σούτ, αλλά δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Ρόμπινσον. Δύσκολο lay-up, καλάθι και φάουλ. 4-0 για τον Ολυμπιακό. Η ατμόσφαιρα αρχίζει κάπως να ζεσταίνεται. Ο Ρόμπινσον έχει και μία ελεύθερη βολή μετά το φάουλ του Τσαρτσαρί, ο οποίος άπλωσε αντικανονικά τα χέρια. Και λέω αντικανονικά γιατί δεν ήταν σε κατακόρυφη θέση, δηλαδή ως προέκταση του σώματός του, αλλά τα είχε κατεβασμένα για να δυσκολέψει την προσπάθεια του αντιπάλου. 5-0. Γκαγκαουδάκης. Μικ για τον Φόρντ. Ξανά Γκαγκαουδάκης. Ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του playmaker του Περιστερίου. Τσαρτσαρίς προσπαθεί να πλησιάσει με αντίπαλο τον Ντε Μιγκέλ. Δεν μετράει το καλάθι, έχει προηγηθεί φάουλ. Νομίζω από τον Ισπανό, τον Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ. Φυσικά ο Τσαρτσαρίς δεν έχει δικαίωμα βολών. Τα φάουλ είναι ένα για τον Ολυμπιακό, δύο για το Περιστέρι. Στην επαναφορά ο Φόρντ για τον Μικ. Τσαρτσαρίς. Γκαγκαουδάκης. Ξανά Τσαρτσαρίς, δοκιμάζει σουτ τριών πόντων με καλές προϋποθέσεις. 5-3, χρειάστηκαν να συμπληρωθούν 3 λεπτά αγώνα για να πετύχει το πρώτο του καλάθι το Περιστέρι. Περιστέρι που έκλεψε εδώ την μπάλα δια του Φόρ και έχει μια νέα ευκαιρία. Ο Κανσέ παντελώς ελεύθερος. Η άμυνα του Ολυμπιακού απούσα και σε αυτή την περίπτωση, άσχετα αν ο Κανσέ δεν επωφελήθηκε. Ο Μικ για τον Ρόμπινσον.
Το κλέψιμο της μπάλας του Περιστερίου ήταν τη φράγηση του αμυντικού συστήματος pressing που έπαιξε μετά από καλάθι που πέτυχε το Περιστέρι. Ναι, και εγώ θα συμπλήρωνα και θα έλεγα ότι αυτά τα λάθη από πλευράς Ολυμπιακού είναι ως συνέχεια του προηγούμενου αγώνα της Πέμπτης στο Τελαβίβ, όπου βεβαίως μπορεί να κέρδισε και μάλιστα με άνεση την Μακάμπη, αλλά είχε 18 λάθη στο παθητικό του, νούμερο καθόλου ευκαταχρόνητο, Τάρλατς, έξω στον Τόμιτς. Από εκεί για τον Ντεμιγκέλ. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική από τον Τζαρτσαρί που αμήνεται αποτελεσματικά. Μαζεύει και το rebound με τη βοήθεια του Μικ. Γκαγκαουδάκη στο φάουλ από τον Τόμιτς. Τα φάουλ τώρα είναι 2 για τον Ολυμπιακό, 3 για το Περιστέρι. 16 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Το Περιστέρι θα επαναφέρει την μπάλα από την πλάγια γραμμή. Τσαρτσαρίζει για τον Οκανσέ. Χαμηλά στον Μικ που έχει στην πλάτη του τον Τάρλατς. Φόρντ πάλι για τον Μικ, το φάουλ από τον Τάρλατς. Πρώτο του προσωπικό, 3-3 τα ομαδικά φάουλ. Και πάλι το Περιστέρι δεν έχει δικαίωμα βολών. 15 λεπτά και 52 δεύτερα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Ο Ιωαννίδης κάπως ανήσυχος, κάπως νευρικός. Τσαρτσαρίζει για τον Γκαγκαουδάκη. Χαμηλά στον Μικ, αυτός μπλέκει εκεί στις πηγάδες. Τσαρτσαρίς παίρνει την εσωτερική, θα κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Όλη η κίνηση, όλη η προσπάθεια, δείγμα ενός πολύ πλούσιου ταλέντου και 5-5. Φόρντ για τον Παπα-Νικολάου. Τόμιτς. Το φάουλ από τον Γκαγκαουδάκη. Δεν μετράει φυσικά το γαλάθι που είδατε. 4-3 τα φάουλ. 3-4, μάλλον 3 για τον Ολυμπιακό, 4 για το Περιστέρι. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, Φιλίπα, είναι ότι το Περιστέρι και ο Περουλάκης έχει φροντίσει να πιάνει σωστά τους περιφερειακούς παίκτες του Ολυμπιακού, που ήταν και η αδυναμία του. Ο Τάρλατς κερδίζει το επιθετικό rebound μετά το άστοχο σούτ τριών πόντων του Μίλαν Τόμιτς. Και ο Τζέιμς Ρόμπινσον οργανώνει μια νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς, Παπα-Νικολάου, ελεύθερος ο Ντεμιγκέλ. 7-5 για τον Ολυμπιακό. Μετά την, δεν θα έλεγα την assist του Παπα-Νικολάου προς τον Ντεμιγκέλ, μετά την ολιγορία της άμυνας του Περιστερίου, καθώς ο Ντεμιγκέλ είχε ξεχαστεί εκεί από τους αντιπάλους. Ο Μικ ίσως να κάνει και επιθετικό φάουλ πάνω στον Ντεμιγκέλ. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού στον εφηλιασμό. Ο Παπα-Νικολάου κάνει ένα δυναμικό κάρβωμα για να ξεσηκώσει τις εξέδρες. 9-5. Τσαρτσαρίζει για τον Γκαγκαουδάκη. Φόρντ παίρνει την εσωτερική από τον Τόμιτς και αυτός αναγκάζεται να κάνει το φάουλ. Δεύτερο προσωπικό φάουλ για τον Μίλαν Τόμιτς, τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ο Τόμιτς είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει στα δύο φάουλ. Όλα αυτά 14 και 31 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, και ενώ το σκορ είναι 9-5 για τον Ολυμπιακό. Το Περιστέρι στην επίθεση με τον Γκαγκαουδάκη, ο Κανσέ. Μικ προσπαθεί να πλησιάσει, δεν βρίσκει διέξοδο. Φόρντ για τον Οκανσέ, δοκιμάζει για τρεις, καθώς η άμυνα άργησε να πάει επάνω του, αλλά είναι η τρίτη χαμένη ευκαιρία για τον Γάλλο. Ρόμπινσον ψάχνει τον διάδρομο, πιέζεται. Τελικά δίνει για τον Τάρλατς το σούτ από την κορφή της ρακέτας, το rebound από τον Φόρντ. Συμπληρώθηκαν 6 λεπτά αγώνα. Θα λέγει κανείς ότι παρακολουθούμε ένα παιχνίδι με χαλαρό ρυθμό, με όχι σπουδαία ποιότητα. Νέο άστοχο σούτ από πλευράς Γκαγκαουδάκη, rebound από τον Τάρλατς, και τώρα ο Ρόμπινσον οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού, ενώ ο Ιωαννίδης ετοιμάζει την πρώτη του αλλαγή, και που θα είναι ο Ντούσαν Βούξεβιτς, από τους ιδιαίτερα διακριθέντες παίκτες του Ολυμπιακού στο Τέλαβι. Τόμιτς με αντίπαλο τον Τσαρτσαρί, υποδικαματική άμυνα από τον νεαρό Παπα-Νικολάου. Λάθος, έδωσε την μπάλα στα χέρια του Φόρτ. Αυτός για τον Γκαγκαουδάκη, που δεν θα δυσκολευτεί ταχύτατος να φτάσει στο lay-up και να μειώσει 9-7. Είχε ενδιαφέρον να δούμε πόσα λάθη έχει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός. 4 λάθη μέσα σε λιγότερα από 7 λεπτά.
Να πούμε και ένα χαρακτηριστικό, Φίλιππα, ότι είναι σαφείς οι εντολές του Γιάννη Τηγιαννίδη να πετούν τα σέντ υψηλή κάτω από το καλάθι στον επιθετικό τομέα. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο Πεδουλάκης από την άλλη πλευρά, αλλά ο Μικ δεν έχει ευχέρεια στο low post που παίρνει την μπάλα. Ο Μικ είχε κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα πέρυσι με το Μαρούσι, αλλά οι επιθετικές του, η επιθετική του δράση στηριζόταν κυρίως στο pick and roll που έπαιζε έξω από την κορφή της ρακέτας με τον Κόρφα. Δεν τώρα... έχει τον Κόρφα τώρα, κλείνεται χαμηλά. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι όσο θα παίζει κάτω το καλάθι δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει με τον Τάρλατ. Και νομίζω... ενώ πρέπει να βγει έξω για να βγει και ο Τάρλατ έξω. Και νομίζω, ότι το Περιστέρι, αφού ήθελε το Μικ, το πρώτο που είχε να κάνει ήταν να πάρει και τον Κόρφα. Γιατί αυτός απέδειξε ότι... μπορούσε να τον παίξει καλύτερα τον καθένα και να τον αξιοποιήσει. Γκαουδάκης για τον κριτικό που είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Περιστερίου. Ο Τσαρτσαρής σε ένα ελεύθερο σούτ, ο Τάρλατ σε ένα εύκολο rebound. Το 9-7 παραμένει. Τόμιτς. Ελεύθερος ο Βούξεβιτς για 3. Με 2 σούτ από αυτή την θέση. Περίπου στο ίδιο σημείο του αγώνα με την Μακάμπη. Είχε κρατήσει τον Ολυμπιακό μέσα στο σκορ απέναντι στην αντεπίθεση της Μακάμπη. Σήμερα όμως το ξεκίνημα δεν ήταν ανάλογο. Ο Ρόμπινσον για τον Βούξεβιτς. Τόμιτς. Αργά-αργά αυτός για τον Βούξεβιτς. Ξανά Τόμιτς. Δεν βρίσκει διέξοδο ο Ολυμπιακός, δυσκολεύεται. Χαμηλά τώρα στον Ντε Μιγκέλ, αυτός αλλάζει κατεύθυνση. Ένα καλό σούτ από τον Ισπανό και 11-7 ήταν το δεύτερο καλάθι του Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ. Ο Ολυμπιακός είχε να σκοράρει περίπου 3 λεπτά. Κριτικός για τον Τσαρτσαρή. Μικ έχει τραβηχθεί έξω. Φόρτ τώρα που δεν έχει φανεί. Εδώ πήγε να γίνει κάτι σαν αυτό που έκανε ο Μικ με τον Κόρφα. Με τον Φόρντ να πασάρει στον συμπατριώτη του και ο Μικ κέρδισε το φάουλ που τον οδηγεί στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. 11 και 24 δεύτερα πριν από το τέλος του μικρόνου και με σκορ πάντα 11-7 ήταν το δεύτερο φάουλ. Πρέπει να είναι σουτέρ οπωσδήποτε για να μπορεί ο παίκτης του σουτέρ να πηγαίνει κοντά να... Ίσως γι' αυτό έβαλε και τον κριτικό τώρα ο Πεδουλάκης καθώς είδε ότι ο Κανσέ δεν βρισκόταν σε καλή μέρα. Φάουλ από τον Γκαγκαουδάκη πάνω στον Τόμιτς, εκτός μπάλας. Το έκτο ομαδικό για το Περιστέρι, το δεύτερο προσωπικό για τον Γκαγκαουδάκη. Ξανά εδώ η φάση. Τόμιτς. Πάντα playmaker του Ολυμπιακού για τον Ρόμπινσον. Τάρλατς. Βγάζει στον Βούξεβιτς, φάουλ από τον κριτικό που μπήκε αντικανονικά στην πορεία του Βούξεβιτς. Ελεύθερο σούτ και διέξοδο προς το καλάθι. Ακριβώς. Τόμιτς για τον Βούξεβιτς. Έχουμε νέο σφύριγμα από τους διαιτητές. Δεύτερο φάουλ για τον κριτικό. Ο Ιωαννίδης, παρότι οι διαιτητές καταλόγησαν την παράβαση, κάτι έχει. 13-9 τώρα η διαφορά στους 4 με τους πρώτους πόντους του Ντούσαν Βούξεβιτς. Τσαρτσαρής. Γκαουδάκης για τον Φόρ. Ελευθερώνεται. Νομίζω το πρώτο καλάθι για τον Αμερικανό. Για να βεβαιωθούμε. Φόρ, μάλιστα. Η δεύτερη του προσπάθεια, το πρώτο του καλάθι. Και 13-11, Ρόμπινσον. Μάχη για το rebound που καταλήγει υπέρ του Μικ, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει 2 αντιπάλους. Ο Φόρντ με αντίπαλο τον Τόμιτς. Έχουν επιστρέψει και οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ρόμπινσον στην αντεπίθεση, χαλαρά όμως, καθώς έχουν επιστρέψει οι αντίπαλοι. Ο Τάρλατς κερδίζει την μπάλα, ο Βούξεβιτς αν και ελεύθερος δίστασε. Όπως διστάζει να ξεκινήσει την επιθετική του προσπάθεια και ο Ρόμπινσον. Τάρλατς προσπαθεί να πλησιάσει. Υπάρχει βάθος άμυνας όμως στο Περιστέρι. Χάνει την μπάλα ο Τάρλατς και υποπίπτει και σε φάουλ.
το έκτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ένα φίλες και φίλοι συνδρομητές του Supersport, πληροφορίες από τον πάγκο του Ολυμπιακού δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε, καθώς ο κύριος Ιωαννίδης μας αρνήθηκε ευγενικά να προσεγγίσουμε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Από το άλλο στρατόπεδο, από το στρατόπεδο του Περιστερίου, ο κύριος Πεδουλάκης ζήτησε περισσότερα rebound στην άμυνα, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση και καλή άμυνα πάνω στον Αντέμενισσα, ο οποίος πέρασε στον αγώνα προκειμένου να δώσει πιο γρήγορο ρυθμό στον Ολυμπιακό. Εδώ είδαμε τον Ολυμπιακό να αντεπιτίθεται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο Ρόμπινσον νίκη μετά από δύο παρατάσεις. Κακαουδάκης. Τσαρτσαρίς. Φορ. Με αντίπαλο τώρα τον Ρόμπινσον, καθώς έφυγε ο Τόμιτς και ο Αντέμενισσα μαρκάρει τον Κακαουδάκη. Καλάθι τριών πόντων, έτσι λίγο ορειβατικό από τον Τσαρτσαρί. 15-14. Αντέμενισσα οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Γκραντ που πήρε τη θέση του Τάρλατς. Βούξεβιτς για τον Αντέμενισσα. Ξανά Βούξεβιτς, διστάζει. Λάθος πάσα που κλέβουν προς στιγμή οι παίκτες του Περιστερίου. Αντέμενισσα δυσκολεύεται να διεισδύσει, επιμένει. Rebound από τον Μίκ για τον Γκαγκαουδάκη. Ωραία πάσα από εκεί στον Τσατσαρί, ο οποίος προσποιείται και δίνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στο Περιστέρι με 15-16. Όλα αυτά 8 και 18 πριν από το τέλος του μικρόνου. Ο Ρόμπινσον για τον Βούξεβιτς και από εκεί στον Αντέμενισσα. Ντεμιγκέλ. Γκραντ ψάχνει για ελεύθερο συμπαίκτη, βρίσκει τον Αντέμενισσα. Αυτός το σκέφτεται λιγάκι, επιχειρεί ένα άσχημο σούτ από την περιφέρεια. Και ο Γκραντ στην προσπάθειά του να κερδίσει το επιθετικό rebound θα υποπέσει στο πρώτο του φαουλ. 7ο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Δύο αλλαγές για το Περιστέρι. Ο Λάσα και ο Πελεκάνος αντί του Κρητικού και του Γκαγκαουδάκη. Κώστα Μουρούζη, τα πρόσθετα σου συμπεράσματα δεν θα πρέπει να είναι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε, Φίλιππα, είναι ότι βλέπουμε ένα στατικό τελείως μπάσκετ, control μπάσκετ, παίζουν και οι δύο ομάδες. Με την ελπίδα βέβαια, με τις αλλαγές που γίνανε αυτή των περιφερειακών παιχτών, να αλλάξει ο ρυθμός του παιχνιδιού και να δούμε κάποιο γρήγορο μπάσκετ και πιο θεαματικό. Είδαμε. Να, ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση με τον Αντέμενισσα μετά το λάθος του Πελεκάνου. 17-16 από τον Γάλλο playmaker των Ερυθρολεύκων. Φόρτ ξεφεύγει από τον Ρόμπινσον, όμως η καλή άμυνα του Ντεμιγκέλ τον δυσκολεύει. Τσαρτσαρίς στον ελεύθερο Πελεκάνο, αυτός δεν διστάζει. Αλλά ο Τσαρτσαρίς θα δώσει το παρόν στο επιθετικό rebound. Θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ήταν το δεύτερο προσωπικό φάουλ για τον Τζόσουα Γκραντ. Και 15 πριν το τέλος του μηχρόνου. Ο Αντέμενισσα για τον Ολυμπιακό. Βούξεβιτς. Ρόμπινσον. Μαρκάρει ο Φόρτ. Ο Φόρτ που δεν έχει φανεί επιθετικά. Ο Γκραντ για τον Ντεμιγκέλ και από εκεί πάλι στον Ρόμπινσον. Βούξεβιτς για τρεις χωρίς να το σκεφτεί. Το δεύτερο άστοχο σουτ τριών πόντων για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Να και δύο προπονητές. Μικ. Τσαρτσαρίς. Ο Πελεκάνος για τον Μικ έξω στον Τσαρτσαρί. Ελεύθερο σουτ τριών πόντων. Rebound εύκολο από τον Αντέμενισσα. Ωραία πάσα για τον Ρόμπινσον. Δεν θα την αξιοποιήσει ο Αμερικανός. Το λάθος από πλευράς Περιστερίου. Το 17-17 παραμένει. Και τώρα Ρόμπινσον. Φάουλ πάνω στον Ντεμιγκέλ, ο οποίος έκανε screen στον Ρόμπινσον. Ο Φόρτ προσπάθησε να το σπάσει αντικανονικά. Το time out δεν έχει τελειώσει. Υπενθυμίζω ότι το σκορ είναι 17-17. Τσαρτσαρίς στο κατέβασμα της μπάλας. Κάπως παράδοξο για τον power forward της ομάδας, αλλά ο Τσαρτσαρίς έχει τα απαραίτητα τεχνικά εφόδια. Λάσα για τον Μικ, θα βγάλει έξω στον ελεύθερο Πελεκάνο. Νάτος ο νεαρός στο πρώτο του τρίποντο. 19-20 το Περιστέρι παίρνει ένα μικρό προβάδισμα. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Βούξεβιτς για τον Ρόμπινσον. Ξανά Βούξεβιτς.
Ο Αντεμεν Σά ελεύθερος στο σούτ, 21-20. Από τα μεγάφωνα ο εκπονητής του γηπέδου προσπαθεί να ζεστάνει την ατμόσφαιρα, αλλά δεν την χάνει όσο το παιχνίδι θα είναι σε αυτούς τους ρυθμούς και όσο ο Ολυμπιακός θα νιώθει την ανάσα του Περιστερίου. Η ατμόσφαιρα αυτή θα είναι μάλλον. Rebound από τον Βούξεβιτς, προϋποθέσει εφηλιασμού με τον Αντέμεν Σά και τον Ρόμπινσον. Έχουμε όμως επιθετικό φάουλ από τον Αντέμεν Σά πριν ο Ρόμπινσον σημειώσει το καλάθι που είδατε και δεν μετράει. Φυσικά δεν μετράει σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών. Για να δούμε. Πράγματι, ο Πελεκάνος, ο παίκτης του Περιστερίου, δεν είμαι βέβαιος αν ήταν ο Πελεκάνος, μάλλον ο Λάσε ήταν. Περίμενε τον Αντέμεν Σά που πήγε και έπεσε πάνω του. 21-20 λοιπόν το Περιστέρι στην επίθεση με τον Φόρτ. Ο Φόρτ που σε 15 λεπτά αγώνα έχει πετύχει μόλις 2 πόντους. Την επιθετική παραγωγή του Περιστερίου έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο ο Τσαρτσαρίς με 11 πόντους. Φόρτ. Η πάσα για τον Μικ, το λάθος. Ο Βούξεβιτς τώρα για τον Αντέμεν Σά και από εκεί Ρόμπινσον. Ελεύθερος ο Γκραντ που είναι καλό σουτέρ. Rebound από τον Πελεκάνο και η μπάλα ξανά στον Φόρτ. Ο Φόρτ που δείχνει να είναι εκτός κλίματος και δεν νομίζω ότι γι' αυτό φταίει μόνο η προσεκτική, η πιεστική άμυνα του Ολυμπιακού. Εσύ τι λες πως θα μπορούσε. Έχει καταρθώσει καταρχήν το Περιστέρι να παγώσει το παιχνίδι τελείως, στο ρυθμό το δικό του. Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσπαθήσει να τρέξει κυρίως. Αν δεν τρέξει η ομάδα του Περιστερίου θα γίνει επικίνδυνη και αφήσει αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού. Μα ήδη είναι επικίνδυνη, 21-20 το σκορ. Ο Τσαρτσαρίς έχει κερδίσει φάουλ που τον στέλνει στις βολές. Τρίτη ισοπαλία στο σκορ, 21-21. Γκραντ. Βούξεβιτς για τον... από εκεί στον Γκραντ, ο οποίος πέτυχε ένα εύκολο καλάθι. Πίεση πάνω στον Λάσα, το Περιστέρι. Θα κερδίσει το φάουλ για του Φόρτ. Διαμαρτύρεται ο Ιωαννίδης. Για να ξαναδούμε τη φάση. Αν πράγματι υπάρχει φάουλ. Ο Τάρλατς περίμενε τον Φόρτ, αλλά είχε κατεβάσει τα χέρια του. Ίσως αυτό. Το Περιστέρι τώρα με τον Λάσα. Rebound από τον Γκραντ. Ο Αντέμεν Σά εύκολα στον εκβιασμό θα κάνει ένα κάρφωμα που ξεσηκώνει τους οπαδούς των Ερυθρολεύκων. 25-22. Λάσα. Υπό την πίεση του Αντέμεν Σά. Ο διαιτητής, ο κύριος Μουζάκης, διακόπτει το παιχνίδι. Προφανώς για να κάνει μια πρώτη παρατήρηση. Ας πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπου η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη. Αυτό που δεν κατάφεραν οι παίκτες των δύο ομάδων, δηλαδή να ξεσηκώσουν τον κόσμο, το κατάφεραν οι διαιτητές, αλλά δεν νομίζω με άδικες αποφάσεις. Κώστα Μουρούζη, εσύ πώς κρίνεις την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Ιωαννίδης? Εγώ πιστεύω ότι ορισμένες φορές ο προπονητής επιζητεί την τεχνική ποινή για να αλλάξει την ατμόσφαιρα και να γίνει πιο φανατικό το παιχνίδι. Ότι πραγματικά υπάρχει μία νοθρότηση τώρα και από πλευράς φιλάθλων και από πλευράς παιχτών. Βούξεβιτς για τον Ρόμπινσον, αυτός μπροστά σε δύο αντιπάλους. Θα αφήσει θαυμάσια την μπάλα στο καλάθι. Και αν πράγματι ισχύει αυτό που λέει ο Κώστας Μουρούζης, έχουμε ήδη το πρώτο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα 4-0, έχει ξεφύγει με 5 πόντους, 27-22. Φόρτ, 2-23 πριν το τέλος. Αργά-αργά ο Αμερικανός με αντίπαλο τον συμπατριώτη του, τον Ρόμπινσον. Ο Φόρτ βρίσκει τείχο μπροστά στον Γκραντ. Ο Ζευροσέγκο μαζεύει το rebound. Αντέμεν Σά για τον Ρόμπινσον. Αυτός για τρεις χωρίς καθυστέρηση. Rebound από τον Ζευροσέγκο. Και μετά από γρήγορη εναλλαγή της μπάλας, ο Γκραντ θα κάνει το 29-22. Να λοιπόν το ξέσπασμα του Ολυμπιακού. Αμέσως μετά την τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Γιάννης Ιωαννίδης.
και τον γενικότερο αναβρασμό που επικράτησε εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ των όχι πολλών οπαδών του Ολυμπιακού. Φάουλ του Ζευροσένκο πάνω στον Μικ, έτσι ο Αμερικανός θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 1:41 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και ενώ έχουμε νέο του ενδιαφέρουσα παράσταση, το σκορ είναι 29-22, 1:41 πριν το τέλος. Ο Αντεβενσά για τον Ολυμπιακό. Ρόμπινσον. Γκραντ. Ξανά Ρόμπινσον. Πάλι Γκραντ. Ελεύθερος ο Βούξεβιτ. Δεν διστάζει. Άσχημος ο τόμος. Για τρεις πόντους. Αλλά ο Αντεβενσά δίνει το παρόν. Θα κλέψει την μπάλα μέσα από τους παίκτες του. Ανάμεσα στους παίκτες του Περιστερίου. Πολύ τώρα... θετική η παρουσία του Φίλιππα. Ο Ρόμπινσον συνεχίζει να προβολεί, ο Αντεμενσά συνεχίζει να κλέβει. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πάντα στο προσκήνιο, παρά την αστοχία του. Λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ρόμπινσον. Γκραντ με καλές προϋποθέσεις στο σουτ. Η μάχη για το rebound καταλήγει με τον Ζευροσένκο χτυπημένο στο πρόσωπο. Πράγματι ο Ζευροσένκο δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έδειξε χτυπημένος. Ναι. Οπότε κάποιος θα τον αντικαθιστούσε. Ο Φόρντ στο πρώτο του τρίποντο στο παιχνίδι. Νομίζω στο δεύτερο του καλάθι. 30-26. Ο Ολυμπιακός έχει μια επίθεση. Βιάζεται να την κάνει ο Ρόμπινσον. Δικαιώνεται για την παλαβή επιλογή του. 33-26 από τον Τζέιμς Ρόμπινσον. Αυτό ήταν το πρώτο τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Ναι. Είχε 0 στα 10, τώρα έχει 1 στα 11 ο Ολυμπιακός. Ο Γκαλδάκης θα πάρει το φάουλ από τον Γκραντ και θα πάει και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο Τζόσουα Γκραντ έχει 3 φάουλ, όσα έχει και ο Τάρλατς, όσα έχει και ο Ντεμιγκέλ. Φορτωμένοι δηλαδή και οι 3 ψηλοί του Γκαλδάκη. Ο απολογισμός είναι 6 στις 14 για το Περιστέρι. Αντεμενσά. Φάουλ από τον Γκαγκαουδάκη, ακόμα δύο βολές αυτή τη φορά για τον Γάλλο playmaker του Ολυμπιακού, τον Αντεμενσά. 3 δεύτερα και 93 εκατοστά του δευτερολέπτου πριν από το τέλος του μηχρόνου. Επιστρέφουν ο Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό και ο κριτικός με τον Λάσα για το Περιστέρι. Αποσύρονται ο Πελεκάνος και ο Τσαρτσαρής από τον 5-26 για να δούμε θα προλάβει να κάνει το Περιστέρι. Ο Φόρντ από πολύ μακριά πριν ηχήσει κόρνα. Δεν ήταν άσχημο σουτ αν υπολογίσει κανείς την απόσταση και την πίεση. Το Βούξεβιτς και τον Γκραντ. Δηλαδή δεν βρίσκονται τώρα στην πεντάδα ο Τόμιτς, ο Ντεμιγκέλ και ο Παπανικολάου. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Αντεμενσά. Για τον Γκραντ από εκεί στο Ρόμπινσον. Αντεμενσά τελικά αποφασίζει να κάνει το σουτ. Αν και καθυστερημένη η επιλογή του, τελικά δικαιώθηκε. 38-26 διαφορά στους 12. Και με αυτό το καλάθι τριών πόντων η όλη προσπάθεια του Ολυμπιακού γίνεται πιο εύκολη. Καθώς υπεροχή 12 πόντων σε ένα παιχνίδι σαν αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Βεβαίως ο Τσαρτσαρής ανταποδίδει πολύ γρήγορα και μειώνει στους 10, 38-28, έχει φτάσει τους 14 πόντους. Είναι ο σκόρερ του αγώνα ο νεαρός, που τουλάχιστον σήμερα, αλλά και σε πολλά άλλα παιχνίδια, δικαιολογεί τα λεφτά που ξόδεψε η ομάδα του για να τον αποκτήσει. Τάρλατς μετράει το καλάθι, καθώς ο Τσαρτσαρής έκοψε την μπάλα, αφού αυτή είχε χτυπήσει στο ταμπλό. 40-28. Ξανά εδώ η φάση, που είναι καθαρή, δεν είναι. Επιδέχεται αμφισβήτηση. Ο Κανσέ με αντίπαλο τον Βούξεβιτς για τον Τσαρτσαρή. Φόρντ. Τώρα Γκαγκαουδάκης. Πάντα Γκαγκαουδάκης. Ο Τσαρτσαρής δοκιμάζει για τρεις. Rebound από τον Βούξεβιτς. Και από εκεί στον Αντεμενσά που ανοίγεται γρήγορα στην αντεπίθεση. Γκραντ. Πάει για το lay-up. Πολύ εύκολα. 40-28
Η διαφορά στους 14 μετά από αυτό το καλάθι του Γκραντ. Γκαγκαδάκης. Φόρτ. Βρίσκει μπροστά του τον Ντάρλατς, πιεζόμενος από τον Ρόμπινσον. Ίσως έγινε και φάουλ εκεί. Θα χάσει το σουτ. Έχει κερδίσει τώρα φάουλ ο Βούξεβιτς. Ο κύριος Μουζάκης έδειξε ότι το φάουλ είναι αντιαθλητικό. Έτσι λοιπόν ο Βούξεβιτς θα έχει δικαίωμα 2 βολών και η μπάλα θα είναι και πόρο από ό,τι ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μηχρόνου. Ρόμπινσον. Σεζόνι το Περιστέρι, ε. Αντέμενσα. Ο Ρόμπινσον ελεύθερος για 3, θα αποτύχει. Το rebound από τον Οκανσέ. Ο Λάσα για τον Φόρτ. Ένα ωραίο καλάθι από τον Αμερικανό του Περιστερίου, 44-30. Αντέμενσα για τον Ρόμπινσον. Ξανά Γκραντ για τον Αντέμενσα. Βούξεβιτς. Ο Τάρλατς για τον Γκραντ. Εντυπωσιακό rebound από τον Τάρλατς που θα μοιραστεί όμως την μπάλα με τον Τσαρτσαρί και έτσι έχουμε τζάμπολ. Και βλέπουμε μία πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση των παιχτών εναντίον της ζώνης 2-3 που έχει εφαρμόσει ο Ιωαννίδης. Χρήσιμη επισήμανσή σου, καθώς μέχρι τώρα έχει θεωρηθεί ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα απέναντι στην ζώνη. Ο Φόρτ για τον Λάσα. Από εκεί στον Τσαρτσαρί. Παραλίγο να γίνει το λάθος, αυτός θα διορθώσει την κατάσταση. Λάσα. Πιέζει ο Αντέμενσά, υποκύπτει σε φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Το 44-30 παραμένει το Περιστέρι στην επίθεση με τον Λάσα. Τσαρτσαρίς για τον Φόρτ. Ο Κανσέ. Καλή άμυνα από πλευράς των παιχτών του Ολυμπιακού. Η μπάλα εκτός τερέν μετά το καθαρό κόψιμο του Dragan Tarlac. 16 λεπτά και 47 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 14, 44-30. Η μπάλα είναι για το Περιστέρι. Ο Φόρντ στον Μικ. Τσαρτσαρίς για τον Λάσα. Από εκεί στον Φόρντ. Πάντα Φόρντ. Ωραία πάσα για τον Τσαρτσαρί. Και καλή εκτέλεση από τον νεαρό forward του Περιστερίου που συνεχίζει να οδηγεί την ομάδα του στο σκοράρισμα με 16 πόντους. 44-32. Αργά-αργά ο Ντεμενσά απέναντι στην ζώνη του Περιστερίου. Για τον Γκραντ, από εκεί ο Ντεμενσά, Βούξεβιτς, Ρόμπινσον. Ο Γκραντ τώρα από την άλλη πλευρά στον Ντεμενσά. Διστάζει ο Γάλλος. Και ο Γκραντ μετά από αυτό το καλό γύρισμα της μπάλας, 46-32. Φάουλ από τον Ντεμενσά στην προσπάθεια του να πιέσει τον Λάσα. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Γάλλο, το δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ενώ απομένουν 15 λεπτά και 56 δεύτερα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Λάσα για τον Τσαρτσαρί, ο Κανσέ. Η μάχη για το rebound καταλήγει υπέρ του Βούξεβιτς, Τάρλατς για τον Ρόμπινσον. Γκραντ για τον Αντέμενσά. Το πέρασμα του Γάλλου που ίσως έγινε και φάουλ εκεί που δεν του το έδωσαν οι διαιτητές. Ο Πεδουλάκης σε μια χαρακτηριστική έκφραση. Λάθος πάσα από τον Αντέμενσά, ο Τάρλατς όμως θα κερδίσει μετά από περιπέτειες την μπάλα. Θα πετύχει το καλάθι αλλά βρίσκεται στο έδαφος, δείχνει να έχει χτυπήσει. Ευκαιρία. Ο Λάσα για τον Μικ. Από το Μικ για τον Τσαρτσαρί και από εκεί στον Λάσα. Φόρτ. Πολύ καλή άμυνα από τον Ρόμπινσον, βοήθεια από τον Γκραντ. Ο Κανσέ που δεν μπορεί να σταυρώσει καλάθι. Ο Βούξεβιτς βγαίνει θαυμάσια στον ευνηδιασμό μετά την έξοχη πάσα του Αντέμενσά. 50-32 η διαφορά στους 18.
φορ. Παίρνει την εσωτερική, αλλά σπέφτουν οι βοήθειες για να καλύψουν την κατάσταση. Ο Λάσας ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις, σε rebound από τον Grant. Το Περιστέρι έχει τεράστιες δυσκολίες για να διασπάσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Η οποία στο δεύτερο ημίχρονο έχει γίνει πραγματικά σφιχτική, Φίλιππα. Ναι, δεν βρίσκουν λύσεις, διότι δεν αφήνουν οι ερυθρόλευκοι περιθώρια στο φόρντ. Ο Μικ είναι εκλοπισμένος χαμηλά. Εδώ γίνεται το λάθος από τον Αντεμενσά. Αντεπίθεση από το Περιστέρι. Ο φόρντ μπερδεύτηκε, αφού προηγουμένως νομίζω είχε κάνει και βήματα. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό, που παρά τις δυσκολίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο, δείχνει τώρα να ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Έχουμε το πρώτο time out στο δεύτερο ημίχρονο, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Νέας για την ομάδα του Περιστεριού είναι η επίθεση. Περιστέρι συνεχίζει σε άμυνα ζώνης. Ο Αντεμενσά για τον Ρόμπινσον. Γκραντ. Βούξεβιτς. Φάουλ πριν πασάρει την μπάλα στον Τάρλατς. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ για το Περιστέρι. Περιστέρι που συνεχίζει με Πελεκάνο, Μικ, Τσαρτσαρί, Φόρτ και Λάσα. Ολυμπιακός με Αντεμενσά, Βούξεβιτς, Ρόμπινσον, Τάρλατς και Γκραντ. Ο Γκραντ τώρα για τον Βούξεβιτς, αυτός ένα παντελώς ελεύθερο σουτ. 53-32 η διαφορά στους 21 πόντους. Ο Ολυμπιακός από την στιγμή που διεκόπη το παιχνίδι, που δέχτηκε την τεχνική ποινή ο Ιωαννίδης, έχει πατήσει γκάζι και ήταν τότε η διαφορά στον 1 πόντο, στους 2 πόντους και τώρα είναι στους 21. Ο Μικ για τον Πελεκάνο, ελεύθερος για 3. Στο rebound δύο παίκτες του Ολυμπιακού τσακώνονται πρώτα πρωτοπιάσει την μπάλα. Ο Βούξεβιτς και ο Τάρλατς. Και ο Αντεμενσά αργά-αργά οργανώνει την επίθεση των ερυθρολεύκων για τον Ρόμπινσον. Γκραντ. Ωραία πάσα για τον Τάρλατς. Με τη μεσολάβηση του Γκραντ η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι, αν και νομίζω δεν χρειαζόταν, ούτως ή άλλως θα κατέληγε. 55-32. Το Περιστέρι δεν δείχνει να έχει καμία δυνατότητα αντίδρασης. Λάσα από πολύ μακριά για 3. Νάτος, έσπασε το ρόδι τώρα ο Ισπανός. 55-35 η διαφορά από τους 23 κατεβαίνει στους 20. 12:40 πριν το τέλος του αγώνα. Αντεμενσά. Ο Γκραντ μπερδεύεται, χάνει την μπάλα από τον Τσαρτσαρί. Λάσα τώρα για τον Πελεκάνο που θα πάει στο lay-up, αλλά θα έρθει ο Τσαρτσαρίς με follow να πετύχει ένα ακόμα καλάθι. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ανέτοιμος στην αλλαγή της άμυνας σε μένουμε νόμιζε και παίζαν ακόμα ζώνη. Γι' αυτό έγινε το λάθος, αλλά εγώ αναρωτιέμαι κάτι άλλο. Αν δεν είχε τον Τσαρτσαρί σήμερα το Περιστέρι, πώς σκότς θα είχε πετύχει. Γι' αυτό τον παίκτη θα πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο, Φίλιππα. Έχει πετύχει 18 από τους 37. Αυτό το οποίο με έχει εντυπωσιάσει δεν είναι η πόντη που έχει βάλει, ο τρόπος που τους έχει βάλει. Δώσει μια ευκαιρία σήμερα στον Μόρις ή θεωρεί ότι ο Αμερικανός δεν είναι ακόμα έτοιμος. Εκείνος ξέρει φυσικά καλύτερα τον καθένα. Όχι, πιστεύω, Φίλιππα, ότι κάνει και συντήρηση δυνάμεων για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Αν το σκορ πάει έτσι όπως πάει. Ο Παναικολάου για τον Αντεμενσά, αυτός με καλές προϋποθέσεις, 57-37. Ο Λάσα για τον Μικ Φόρντ, βρίσκει τώρα αντίπαλο τον Τόμιτς. Ο Λάσα δυσκολεύεται, Πελεκάνος, Φόρντ, φάουλ από τον Τόμιτς. Στην προσπάθεια του να κλείσει στον Φόρντ την διείσδυση. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό, τρίτο προσωπικό για τον Τόμιτς. Βλέπετε τα φάουλ, ο μόνος παίκτης που έχει 4 είναι ο Καγκαουδάκης. Τελεκάνος σε μια δύσκολη προσπάθεια. Νομίζω ότι το θάρρος και το θράσος δεν λείπουν από τον νεαρό, αλλά βέβαια δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να δικαιώνεται. Αντεμενσά.
προτίμησε να πάει σε μια ομαδική προσπάθεια παρά να εκτελέσει τόσο νωρίς. Τελικά όμως επέμεινε μόνος του. Έκανε έτσι μια τραβηγμένη προσπάθεια που όμως χειρότερη δικαιώθηκε. Από την προηγούμενη που μπορούσε να κάνει. Ναι, που όμως δικαιώθηκε καθώς 4 στις 4 τώρα και 15 πόντους. 4 στα 5 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. 5 assist παρακαλώ, έχει βεβαίως και 2 λάθη, αλλά και 2 κλεψίματα και 2 rebound. Θα έλεγα πολύ σπουδαία εμφάνιση από τον Αντεμενσά. Τσαρτσαρίς για τον Λάσα. Τσαρτσαρίς, η προσποίηση, το φάουλ από τον Τάρλατς που το παραδέχεται καθώς σηκώνει το χέρι του προς τους διαιτητές. Έτσι λοιπόν ο Τσαρτσαρίς θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Είδατε ότι ο παίκτης Περιστερίου έβαλε και το σώμα του στην κατάλληλη θέση ώστε να κερδίσει εκ του ασφαλούς το φάουλ από τον Dragan Tarlas που με 4 φάουλ τώρα αποσύρεται. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο, ότι ο Γάλλος από πέρσι όποτε κλήθηκε να βοηθήσει τις περισσότερες φορές ήταν πολύ θετικός για την ομάδα του. Βούξεβιτς για τον Ντεμιγκέλ, άσχημη εκτέλεση από τον Ισπανό, rebound από τον Πελεκάνο, Λάσα. Μικ. Τελικά για τον κριτικό από εκεί στον Πελεκάνο το φάουλ του Βούξεβιτς πάνω στον νεαρό. Προσποιείται τελικά σουτάρ για 3. Η μάχη του rebound καταλήγει υπέρ του Περιστερίου καθώς ναι μεν κανείς δεν κέρδισε την μπάλα αλλά αυτή κύλησε εκτός τερέν από τα χέρια του Βούξεβιτς που είχε ένα άσχημο πέσιμο πάνω στις πινακίδες. Διαφορά 11 rebound. Κώστα Μουρούζη, τι σημαίνει αυτή η διαφορά πρακτικά? Σημαίνει και η διαφορά των 20 πόντων πρακτικά. Έτσι είναι. Άστοχο σούτ από το Ford, rebound από τον Μικ. Ο Ford που είναι εντελώς έξω από τα νερά του, όπως και ο συμπατριώτης του Μικ. Πάντα Ford με αντίπαλο τον Τόμιτς. Προσπαθεί να πάρει το screen από τον Μικ, τελικά θα διεισδύσει και θα πετύχει το καλάθι. 59-41 από τον Ford που φτάνει τους 10 πόντους με 3 στις 11 προσπάθειες. Πολύ κακό ποσοστό αστοχίας και όχι ευστοχίας. Ο Ντεμιγκέλ για τον Παπα-Νικολάου. Αντεμενσά. Έχει πάρει φόρα, δεν διστάζει. Άσχετα αν αυτή τη φορά δεν δικαιώνεται. Ford. Καλή άμυνα από τον Αντεμενσά στον Αμερικανό. Τσαρτσαρίς έχει στην πλάτη του τον Παπα-Νικολάου. Προσποιείται, επιμένει. Στο χουτ δεν ήταν με τις καλύτερες προϋποθέσεις καθώς η πίεση του Παπα-Νικολάου ήταν πολύ έντονη. Εδώ έχουμε ένα κόψιμο πάνω στον Παπα-Νικολάου. Κάποιες σκληρές διαμαρτυρίες ότι η μπάλα χτύπησε πρώτα στο ταμπλό. Στην πρώτη ευκαιρία να ξαναδούμε τη φάση. Κριτικός. Μπάλα δεν έπιασε ούτε Στεφάνη. Ένα κλασικό airball. Για να ξαναδούμε εδώ. Ο Παπα-Νικολάου θα αφήσει την μπάλα. Μπάλα χτύπησε το ταμπλό, αλλά νομίζω ότι δεν χτύπησε στο χέρι. Χτύπησε μετά το κόψιμο που... Χτύπησε ελαφρά στο χέρι και μετά στο ταμπλό. Αντεμενσά για τον Βούξεβιτς. Αντεμενσά, ελεύθερος Παπα-Νικολάου, για να δούμε, θα τα καταφέρει. Δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ του Ολυμπιακού. 59-41 παραμένει το σκορ. Φόρντ. Κριτικός για τον Φόρντ. Πάντα ο Αμερικανός. Φάουλ από τον Ντεμιγκέλ. Πάνω στον Φόρντ είναι το 6ο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό, το 4ο του Ντεμιγκέλ. Ο Ντεμιγκέλ έχει όσα φάουλ και ο Τάρλατς, δηλαδή 4. Τσαρτσαρίς με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου. Κριτικός. Μικ.
Έχει πλάτη του τον Ντεμιγκέλ. Προσπαθεί να πλησιάσει. Βοήθεια από τον Βούξεβιτς που χρεώνεται ως φάουλ από τον κύριο Τανατζή. Πιεζόμενος από τον Αντεμενσά. Ο Μικ, μια και δεν μπορεί να βρει τη λύση κοντά στο καλάθι, δοκιμάζει από μακριά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Βούξεβιτς. Τάρλατς. Ελεύθερος ο Τόμιτς. Βούξεβιτς για τον Αντεμενσά. Δοκιμάζει για τρεις. Να λοιπόν ο Αντεμενσά, μέγα σκόρερ του Ολυμπιακού σήμερα. Με 18 πόντους και θαυμάσια στατιστική. Ο κόσμος φωνάζει ρυθμικά το όνομά του από τις εξέδρες. Πελεκάνος. Βήματα. Χρεώνεται από τον Τανατζή. Ο Αντεμενσά πανηγυρίζει για την αποτελεσματική πιεστική του άμυνα. Ήταν αυτή που ανάγκασε τον Πελεκάνο να υποπέσει σε βήματα. 62-41. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με επίθεση του Ολυμπιακού. Τόμιτς. Τάρλατς. Ο Μικ... πώς προσπάθησε να μηνθεί εκεί ο Αμερικανός, Κώστα. Δεν ήταν ούτε τάκλιν, ούτε τρικλοποδιά. Κοίταξε να είσαι σκύβη. Προσπαθεί να πάρει επιθετικό φάουλ. Πώς να πάρει επιθετικό φάουλ. Σκύβοντα. Παραλίγο ο Τάρλατς να περάσει από πάνω. Από την πεντάδα του Περιστερίου. Έχουμε στη θέση του με το νούμερο 8 ένα εξώγαμο νέας εσοδείας, τον κύριο Βόστιτς. Ο Βούξεβιτς ελεύθερος για τρεις πόντους θα στοχίσει. Τσαρτσαρί στο rebound. Γκαγκαουδάκης για τον κριτικό. Πελεκάνος. Φάουλα από τον Τόμιτς, νομίζω το τέταρτο για τον playmaker του Ολυμπιακού. Με το 8ο ομαδικό. Κατώ παρακαλώ. Σε ανάγκη στο πρώτο ημίχρονο αυτό. Ναι, στην περίπτωση ναι, του της τεχνικής ποινίας. Παπα-Νικολάου. Ρόμπινσον. Αντεμενσά. Ο σκόρερ σήμερα του Ολυμπιακού για τον Βούξεβιτς που χάνει ένα ελεύθερο σουτ. Γκαγκαουδάκη στην αντεπίθεση. Εκεί κλείστηκε ανάμεσα σε τρεις. Σηκώθηκε και ο Ζευροσέγκο και του κρύψε το καλάθι. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι για τον Chris Morris που σηκώθηκε από τον πάγκο για να μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Ο Βόστιτς για το κριτικό, αυτός ελεύθερος σε σούτ τριών πόντων, 62-45. Με τον Γιάννη κριτικό να σημειώνει το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς. Είχε δύο άστοχες προσπάθειες, δύο πόντων. Ο Ζευροσέγκο παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα την συγκρατήσει. Αντεμενσά για τον Βούξεβιτς, αυτός παίρνει τον διάδρομο, κάνει ένα σουτ υποπίεση, πίεση που αποφέρει πέρα του φάουλ. Φάουλ που θα τον οδηγήσει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Με 11 πόντους και 9 rebound παρακαλώ και τα 9 αμυντικά, καθόλου ευκαταφρόνητη προσφορά στην ομάδα των Ολυμπιακών. Ολυμπιακός που έκλεψε εδώ την μπάλα και ο Παπα-Νικολάου θα κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που θα ξεσηκώσει τις εξέδρες. 66-45. Ακόμα 4 λεπτά και 45 δεύτερα. Ο Γκαγκαουδάκης για τον Βόστιτς. Εδώ και αρκετή ώρα ο Πεδουλάκης έχει πετάξει λευκή πετσέτα καθώς έχει αποσύρει τον Φόρτ και τον Μικ. Έκρινε ότι δεν χρειάζονταν να του βασανίζει άλλο. Εδώ ο Αντεμενσά σκέφτηκε να πείσει την μπάλα πίσω για να γίνει εντυπωσιακό κάρφωμα, αλλά δεν το πέτυχε. Ρόμπινσον. Παπα-Νικολάου. Θα πάρει το φάκελο.